Καλησπέρα. Συμπαράσταση σήμερα στους εργαζόμενους. Συμπαράσταση στους εργαζόμενους και έχουμε έρθει με μία πρόταση. Να κλείσουν μέσα σε τρεις ώρες το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να βρούμε ησυχία και να πάει μπροστά ο τόπος. Αυτό είναι η μόνη λύτρωση. Πώς άκουσες την απόφαση του Πρωθυπουργού, ότι σε λίγες ώρες μπήκε η Λουκέτ και όλος μπήκε η Λουκέτ? Απογοητεύτηκα, αλλά όχι από αυτόν, αλλά από αυτά που τραβάει αυτό το κράτος. Από αυτά που τραβάμε όλοι μας. Θα είστε κοντά στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους και θα προσπαθήσετε μήπως και ανοίξει? Είμαστε σίγουροι ότι θα ανοίξει, ότι δεν θα κλείσει. Θα το πάρουν πίσω γιατί δεν έχουν τα κότσια να το κρατήσουν αυτό που είπανε. Ναι, ναι. Ναι, συμπαράσταση σήμερα και όλες τις μέρες. Αυτό. Μην μου μιλάς για πρωθυπουργό. Εδώ είδαμε γιατί μυρίζει πτώμα πρωθυπουργού. Γι' αυτό είδαμε. Πάρουμε τη μυρωδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να γίνει, τη μυρωδιά την έχουμε πάρει του πτώματος. Μην μου μιλάς για πρωθυπουργό. Εδώ είδαμε γιατί μυρίζει πτώμα πρωθυπουργού. Γι' αυτό είδαμε. Πάρουμε τη μυρωδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να γίνει, τη μυρωδιά την έχουμε πάρει του πτώματος. Δεν έχω να πούμε τίποτα άλλο, τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Εδώ είναι αυτό, να φύγουν, να φύγουν. Ναι, γιατί σήμερα είναι αυτή, αύριο οποιαδήποτε άλλη ομάδα εργαζομένων. Νομίζω ότι είναι δικτατορικό αυτό το μέτρο που πήρανε, να ρίξουν το σήμα μέσα σε ένα βράδυ. Σαφώς και πρέπει, γιατί είναι πολιτισμός, είναι τα πάντα για τον ελληνισμό. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους γιατί πρέπει, γιατί ήταν μια απόφαση η οποία ήταν ουσιαστικά πάρθηκε μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι και από το υπόλοιπο κοινοβούλιο. Και βγαίνουν 2.500 εργαζόμενοι στον δρόμο. Και ας αφήσουμε ότι είναι η κρατική τηλεόραση που είναι σημαντική. Πρέπει να είναι ελληνισμό. Ναι. Ορίστε. Για τον κόσμο. Ναι. Την απόφαση που πήρε σε μισή ώρα ο Σαμαράς ότι πρέπει να κλείσει. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι την πήρε γιατί η Τρόικα έχει αποφασίσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν απολυθεί 2.000 εργαζόμενοι. Οπότε λέει, ποιους θα διώξω και ποιοι θέλουν λιγότερη αντίδραση. Λέει η ΕΡΤ, γιατί είναι και είναι μια εταιρεία η οποία δαπανά πολλά λεφτά λόγω δικών τους λαθών. Ή μεγάλα ποσά για κάποιες ομιλίες και για όλα αυτά. Μισθή Χούκλης πριν 5 χρόνια, 2.500. Και θα έχει και λιγότερη αντίδραση. Λέει την έρτη, δεν του νοιάζει, αλλά τελικά δεν βγήκε αυτό γιατί και χθες και σήμερα κόσμο είχε και αύριο πιστεύω θα έχει. Έτσι ήταν. Ναι. Και το πρωί είχε πολύ κόσμο. Και αν δεν το χαλάσει η βροχή. Θα έχει πολύ. Ναι, έτσι. Καθαρά είναι το ακριβώς. Γιατί το ζήτημα είναι πλέον, ας πούμε, ταξικό. Είδατε το γεγονός, ας πούμε, και μόνο από τις απόλυσεις 2.600 ατόμων. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Είναι καθαρά το ζήτημα συμπαράσταση τόσο κόσμο, ας πούμε, που μπαίνει στον δρόμο. Μπαίνει πλέον, ας πούμε, στα ζήτητα της ανεργίας. Την απόφαση του Πρωθυπουργού ότι σε λίγες ώρες θα μπει Λουκέτο και μπήκε όμως. Πώς την είδατε? Αυτό είναι πλέον μια καθαρά επίθεση μέσα στα λεγόμενα νεοφιλελεύθερα πλαίσια. Και ήταν μια καθώς ευνηδιαστική κίνηση για να αποτρέψει τυχόν απεργιακές κινητοποίησεις. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι καθαρό, ας πούμε, από τη μεριά του. Φαίνεται, κάνει, να το πω και έτσι, είναι φως φανάρι αυτή η κίνηση.